Πόσο επικούρ, πώς μπορεί να γίνει διαχρονικός και σημερινός, σαν να μπορούσε να μας κάνει να πούμε σε ένα δικό μας κύκλο. Ο επίκουρος είναι επίκαιρος. Ο επίκουρος είναι αυτό που ίδια, το ίδιο του το όνομα δηλώνει. Είναι βοηθητικός, είναι βοηθός. Είναι επικουρικός. Είναι εδώ ακριβώς για να σου δείξει πώς να ζήσεις. Όχι για να επικαλεστείς την έγκλη της αρχαιότητας και όλο αυτό. Το οποίο στην ουσία το επικαλούμαστε για να εμπνευστούμε. Να και ακόμα μία λέξη κλειδί. Από τι εμπνεόμαστε σήμερα? Ποια είναι η έμπνευσή μας? Τι είναι αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να διονύζουμε τι έχουμε να διονύσουμε? Ολιστικός κόσμος. Και εκεί πέρα πάνω έχει πατήσει ο επίκορος, ότι όσο πιο λιτά ζεις, αλλά όχι με τη λιτότητα που σήμερα την έχουμε ερμηνεύσει, όσο πιο λιτά δηλαδή στο να μην ξεπερνάς το όριο, το να σκλαβωθείς στον ολιστικό κόσμο, σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά την ειδονή και τον έρωτα στη φύση και στην ζωή μας. Οπότε, εδώ πέρα δεν ερχόμαστε και λέμε ότι ο λόγος του επίκουρου είναι πολύ δύσκολα εφαρμόσιμο σε μια κοινωνία η οποία έχει σκλαβωθεί πάρα πολύ στον ελληνικό κόσμο. Πώς μπορούμε να το δεσμευτούμε από αυτό? Δύσκολα, δύσκολα δεν ξέρω αν μπορεί να προσαρμοστεί, αλλά η ανάγκη είναι επιτακτική. Και το έδαφος είναι όσο πιο πρόσφορο από ποτέ. Είναι τόσο πρόσφορο το έδαφος για να αναπτύξουμε μια τέτοια θεώρηση αυτονομίας, ομορφιάς, απόλαυσης. Και όταν λέω απόλαυση, εννοείται δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να συγχαίουμε την απόλαυση με την υπερκατανάλωση. Με την άσκοπη κατανάλωση όλων των ειδών της κατανάλωσης. Και ξέρεις, το ζήτημα του υλιστικού τρόπου ζωής. Και επειδή η επικούρια θεώρηση θεωρείται υλιστική θεώρηση, και εδώ υπάρχει μια τεράστια, ένα χάσμα στο πώς εκλαμβάνει ο κόσμος αυτό το υλιστικό. Για τον επίκουρο, υλισμός είναι η θεώρηση του κόσμου ως υλικό κόσμο. Όλα στον κόσμο είναι υλικά. Συνεπώς, οτιδήποτε είναι υλικό, απαραίτητος γεννιέται και απαραίτητος πεθαίνει. Τελεία και παύλα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν θεωρίες, ενέργειες, επέκεινα, ξέρεις τώρα, όλα αυτά τα περίεργα μεταφυσικά που περισσότερο πολλώνουν και διχάζουν και μπερδεύουν το μυαλό μας. Δεν μας αφήνουν δηλαδή να δούμε την αντικειμενική αξία και την αντικειμενική ποιότητα των πραγμάτων. Συνεπώς, η ληστική θεώρηση είναι να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι φθαρτή. Και ως φθαρτή δεν μπορεί παρά να είναι σύντομη. Και ότι όλα τρέχουν, δεν προλαβαίνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να απολαύσουμε αυτό που μας έχει δοθεί. Οπότε σου έχουμε σε ένα άλλο ερώτημα και το είπες δύο-τρεις φορές ότι αυτή τη στιγμή το έδαφος είναι πρόσφορο και είναι ότι είπες αισιόδοξο και ακουστή απόψε. Αλλά πώς προσδιορίζεις αυτό ότι το έδαφος είναι πρόσφορο σε μια αλλαγή? Θα επιστρέψω πάλι σε αυτό το απονομημένο. Είναι απορίας άξιο όλοι εμείς, εδώ έξω, εδώ μέσα, εκεί έξω. Τι είναι, τι θέτουμε ως προτεραιότητα ζωής? Κάποιος θα σου πει, σου προσφέρω δουλειά, αυτοκίνητο, εξοχικό, χρήματα, διακοπές, υπολογιστή, διαδίκτυο. Θα γουρλώσεις τα μάτια και θα πεις ό,τι είναι εγώ όμως όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, πολύ εύκολα ένας εργοδότης μπορεί να σου προσφέρει αυτό και να σου πει, ωραία, είσαι ελεύθερος να ζήσεις. Είσαι ελεύθερος, αλλά εγκλωβισμένος σε μια ψευτοελευθερία μέσα σε όλα αυτά. Αυτό πολλοί το θέτουν ως προτεραιότητα, γιατί έτσι λέει είναι η ζωή. Λοιπόν, εμένα αυτό με βρίσκει πολύ μακριά από τη δική μου θεώρηση στον κόσμο. Αν ρωτήσουμε λοιπόν τον κόσμο, τι είναι αυτό που ζητάει? Στην ουσία ζητάει, υποθέτω, θεωρώ, καλύτερη, ποιοτικότερη δηλαδή ζωή, μια ζωή μεστότερη, δηλαδή γεμάτη νοημάτων, ζωή, γεμάτη νοήματα και όσο το δυνατόν μακριά από τον πόνο, την ταλαιπωρία, τα πάθη, όλα αυτά που θα τον οδηγήσω στην αντίπερα όχθη, στο να βασανίζεται, στο να θυσιάζεται και όχι στο να απολαμβάνει. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο αναφοράς όλων. Το ζήτημα είναι ότι γιατί δεν το αναρωτιόμαστε αυτό? Γιατί δεν αναρωτιόμαστε τι πραγματικά θέλουμε? Και όχι πάντοτε κατακτώντας το εφήμερο. Και η ειδονή είναι κομμάτι μιας παράδοσης. Μακάρι
να αντιλαμβανόμασταν ότι το καλύτερο που έχουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας και τα παιδιά μας στα δικά τους παιδιά, αυτή, να διονύσουμε αυτή την παράδοση, το, να παραδίδουμε μία αξία που αξίζει τον κόπο, είναι αυτή η ευχαρίστηση. Το να απολαμβάνουμε το σύντομο του περάσματός μας από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν, εξωστρέφεια, βρίσκουμε ανθρώπους, κοινωνούμε τα πιο σημαντικά, τους επισημαίνουμε ότι ελεύθερος είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται τη φυλακή του, που παρατηρεί τη φυλακή του. Τους επισημαίνουμε ότι νικητής είναι αυτός που αντιλαμβάνεται βαθύτατα την ήττα του και δεν τρέφει αυταπάτης ότι έχει νικήσει και ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα, ενώ ότι μπορεί να καταφέρει είναι εκεί στο ύψος του, στο βάθος του, στο μικρό περιβάλλον του. Εκεί, από εκεί ξεκινάμε πάντοτε. Από το τοπικό. Πολλές θεωρήσεις της άλλης πλευράς θα σου πούνε ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν παγκόσμιο, συμπαντικό. Ναι, σίγουρα. Βάζοντας πολλά ερωτηματικά. Ο άνθρωπος πρωτίστως όμως είναι τοπικό όν. Ένα όν που έχει τόπο συγκεκριμένο και συγκεκριμένο χρόνο για να δράσει δημιουργικά σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αυτά είναι τα προτάγματα. Αυτά οφείλουμε να. Αν πούμε ότι εμείς έχουμε αντιληφθεί κάτι, χωρίς να θέλω να τρέφω τις δικές μου αυταπάτες, ότι κάτι κάνω ή κάτι λέω, αλλά εφόσον αντιλαμβανόμαστε κάτι, δεν έχουμε παρά να βγούμε εκεί έξω και να ευαισθητοποιήσουμε. Να ιντριγκάρουμε, να εγείρουμε και να παρασύρουμε τον κόσμο, ξεκινώντας από τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τις αγάπες μας, σε ένα χορό απόλαυσης, όχι εφημερής, με όλα τα πιο όμορφα που θα μπορούσε αυτή η ζωή να μας προσφέρει. Αισθήσεις, απόλαυση, να δομήσουμε λοιπόν μια κοινωνία πραγματικά όντων που ξέρουν να ζουν. Και όχι όντων που έχουν ταμπουρωθεί μπροστά από οθόνες, που αυνανίζονται μπροστά στις selfie που κάθε μέρα παρελάβουν μπροστά από τις οθόνες τους. Αυτά τα ψευδαισθησιακά. Συγχύσαμε το ψηφιακό μας προφίλ με το πραγματικό μας προφίλ. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε πια. Και τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά με την ουσία της ζωής μας. Ενοχλούν αυτά, Γιώργο. Και επειδή έχουμε κάνει δεύτερη σάρκα μας όλη αυτή την ψευδαίσθηση του cyber, του εικονικού, του ψηφιακού κόσμου, έχει γίνει κομμάτι της σάρκας μας. Αυτά πρέπει σιγά σιγά να τα παρατηρήσουμε και να αρχίσουμε να τα πετάμε από πάνω μας. Και καταλήγω, συγγνώμη για τον μονόλογο, καταλήγω, οραματίζομαι λοιπόν έναν κόσμο, μία μετα-ίντερνετ εποχή, μία μετα-διαδικτυακή εποχή, μία μετα-social media εποχή. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Βρισκόμαστε πολύ πιο συχνά εκεί μέσα από ό,τι κατηδίαν. Θα ξεχάσουμε πώς να μυριζόμαστε σε λίγο. Πώς θα κάνουμε έρωτα σε λίγο. Πώς θα επικοινωνούμε, πώς θα κοιτιόμαστε στα μάτια. Δεν είναι συνωμοσιολογικά σενάρια αυτά. Είναι σενάρια τα οποία τα βιώνει η σάρκα μας κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και τελικά ζούμε. Ζούμε περιμένοντας να ζήσουμε, αλλά δεν ζούμε. Περιμένουμε κάποια άλλη στιγμή να ζήσουμε. Ο 16χρονος περιμένει να ζήσει αφού περάσει το πανεπιστήμιο. Και μετά περιμένει να βρει μια καλή μισθοδοτούμενη, μια μισθοδοτικά καλή δουλειά για να αποκτήσει σύνταξη τα 67 του, αν πάρει ποτέ. Δηλαδή, ζούμε μια ζωή προσμένοντας και όχι ζώντας.